Σκληρή είναι η αλήθεια, αλλά θέλαμε να μας πείτε με τα δεδομένα που έχουμε. Ελάτε. Δεν ήταν σκληρή, ήταν δημοκρατική. Ναι. Και νομίζω ναι. ότι απηχεί τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Απέφυγα χαρακτηρισμούς και είπα ότι αυτά τα φαινόμενα είναι ακατανόητα και απαράδεκτα. Mm-hmm. Βεβαίως καταλαβαίνω ακόμα και αυτούς οι οποίοι χωρίς να λένε ότι έχουν προκαταλήψει ρατσιστικές, επικαλούμενοι άλλα προβλήματα όπως το θέμα υγείας και λοιπά. Τα θέματα υγιεινής. Ναι, καταλαβαίνω και θέλω να κάνω με όλους διάλογο. Δεν ανήκω στην κατηγορία εκείνων όπου από καθέδρας κατηγορώ και βγάζω. Στην πράξη όμως τι θα γίνει, κύριε Υπουργέ? Εντάξει, κατά δίκη αυτονόητο καταλαβαίνουμε. Κατά δημοκρατικός άνθρωπος αυτό θα πει. Στην πράξη τι θα γίνει? Ένα λεπτό. Το πρώτο στοιχείο που πρέπει να τονίσουμε, γιατί μας ακούει τώρα όλος ο ελληνικός λαός για αυτό το ζήτημα, είναι ότι αυτά τα φαινόμενα είναι εξαιρετικά μειοψηφικά έως και περιθωριακά στην ελληνική κοινωνία. Mm-hmm. Η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, όλοι οι φορείς, η κυβέρνηση, τα κόμματα, η εκκλησία, οι δήμοι, έχουν συμπαρασταθεί έμπρακτα στους πρόσφυγες και έχουν δείξει αυτό που γνωρίζουμε, ένα απόθεμα αλληλεγγύης, αγάπης, συμπόνιας, συμπαράστασης. Συνεπώς, αυτά τα φαινόμενα δεν είναι δυνατόν να αμαυρώσουν τη γενική εικόνα της συμπάθειας που έχει δείξει ο ελληνικός λαός. Mm-hmm. Δεύτερον, έχει δικαίωμα μια γειτονιά ή ένα σχολείο να πει «Δεν θέλω να έρθουν εδώ ξένοι»? Έχει αυτό το δημοκρατικό δικαίωμα? Όχι, δεν το έχει. Στη χώρα μας δεν ζούμε σε γκέτο, δεν περιχαρακώνουμε τα χωριά και τα σχολεία και τις πόλεις και διώχνουμε όποιος είναι για μας ανεπιθύμητος επειδή είναι διαφορετικός. Στη χώρα μας έχουμε ελευθερία διακίνησης πολιτών και έχουμε ένα κράτος το οποίο καθορίζει τους όρους με βάση το διεθνές δίκαιο και τις συμβάσεις τις οποίες έχει υπογράψει η χώρα μας και το εσωτερικό δίκαιο, την εσωτερική νομική τάξη, τους όρους εγκατάστασης και περίθαλψης και υποδοχής των προσφύγων. Επομένως θα πάνε τα παιδιά τελεία αυτά στα πάμε. Σχολεία κανονικά, σαφές. Κύριε Υπουργέ, και εσείς θα αφήσετε στην άκρη αυτές τις αντιδράσεις, γιατί είναι ένα πραγματικό θέμα εδώ. Επομένως, για να γίνει σαφές, ναι. δεν τίθεται υπό την κρίση των τοπικών ας πούμε κοινωνιών ή των διαφόρων σχολικών συμβουλίων mm-hmm. το αν τα παιδιά θα πάνε ή όχι θα πάνε, στα λοιπόν. Σχολεία το απόγευμα. Θα πάνε. Είναι λοιπόν απόφαση της πολιτείας. Και αυτό που θέλω να πω είναι, καλό και τον Δήμαρχο παρά τις αντιφατικές συμπεριφορές και δηλώσεις του, αλλά και τους άλλους παράγοντες στην περιοχή, να μην ρίχνουν λάδι στη φωτιά και να λειτουργήσουν με βάση τη δημοκρατική νομιμότητα. Μιλήσατε μαζί τους? Τους διαβεβαιώνω. Μιλήσατε μαζί τους? Τους διαβεβαιώνω. Προσπαθώ, αλλά βλέπω ότι παραιτήθηκε ο πρόεδρος και θέλω να δω ποιος είναι ο εκπρόσωπός τους. Mm-hmm. Τους διαβεβαιώνω όλους ότι το κράτος με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές έχει λάβει και συνεχίζει να λαμβάνει όλα τα μέτρα εμβολιασμού των παιδιών, πρόληψη, ώστε να μην υπάρχει. Έχει λάβει ή θα λάβει και λαμβάνει στο λαμβάνει, μέλλον. Έχει λάμβει και λαμβάνει. Τα μέτρα υγιεινής δεν λαμβάνονται άπαξ, λαμβάνονται συνεχώς. Κάνουμε εμβολιασμούς. Οι τοπικές υγειονομικές αρχές έχουν αυτήν την ευθύνη. Τα παιδιά αυτά θα είναι εκτός προγράμματος Ελληνόπουλων. Θα βγαίνουν μετά το πρόγραμμα για ένα διάστημα ώστε να ενσωματωθούν σταδιακά. Πώς θα γίνει? Τα παιδιά αυτά θα πηγαίνουν μετά το μεσημέρι στα σχολεία, σε τάξεις υποδοχής, προκειμένου να μάθουν ελληνικά, να μάθουν mm-hmm. πού ζουν, εν πάση περιπτώσει, να καλλιεργήσουν λίγο τη μητρική τους γλώσσα και βεβαίως να μάθουν και μια ξένη γλώσσα. Mm-hmm. Θέλουν να φύγουν οι περισσότερες οικογένειες από εδώ. και τους βοηθούμε να έχουμε τα εφόδια υπάρχει, για να πάνε κάπου αλλού. Μια και ανοίξαμε αυτό το θέμα, κύριε Υπουργέ, μου επιτρέπετε. Υπάρχει ένα συνολικό πρόγραμμα ενσωμάτωσης. Γιατί είναι πάρα πολλά τα παιδιά και είναι και σε διαφορετική κατάσταση. Άλλα παιδιά είναι σε χώρους συγκέντρωσης. Άλλα παιδιά είναι σε κατοικίες. Άλλα παιδιά ζουν κανονικά. Υπάρχει ένα πρόγραμμα ενσωμάτωσης στη σχολική διαδικασία? Προφανώς, κύριε Λιζή, έχετε δίκιο. Έχουμε πολλές ταχύτητες σε αυτό το θέμα, πολλών ειδών εγκαταστάσεις. Ο μεγάλος όγκος των παιδιών των προσφύγων είναι στα κέντρα φιλοξενίας. Τα κέντρα φιλοξενίας. Και εκεί υπάρχουν τρεις. Εκεί, ο πολύ μεγάλος όγκος. Ναι. Στα σπίτια λίγος κόσμος. Ο μεγάλος λοιπόν αυτός όγκος έχει υποχρέωση η ελληνική πολιτική με βάση τις διεθνείς συνθήκες αλλά και το Σύνταγμα να προσφέρει στα παιδιά στοιχειώδη ικανοποίηση στοιχειωδών δικαιωμάτων όπως είναι η μόρφωση. Mm-hmm. Και όχι μόνο έχει υποχρέωση, αλλά αλλιώς θα έχουμε καταστάσεις χειρότερες αν τα αφήσουμε τα παιδιά έτσι. Σωστά. Πρέπει να βρούμε τρόπο να έρθουν σε επικοινωνία σταδιακά και με τα ελληνάκια. Mm-hmm. Να γίνουν κοινές παρέες. Και όχι να έχουμε διαχωρισμούς και γκέτο μέσα στην κοινωνία. Να μην γίνουν δηλαδή μέσα στις δομές, στους χώρους φιλοξενίας, μονάδες εκπαίδευσης εκεί. Αυτό λέτε.
εκεί θα γίνουν μόνο κατ' εξαίρεση. Μάλιστα. Δεν θέλουμε να γετοποιήσουμε τα παιδιά εκεί. Προφανώς. Μόνο κατ' εξαίρεση. Mm-hmm. Θα γίνουν σίγουρα για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας, γιατί αυτά έχουν μια σχέση προσωπική με τη μάνα τους. Mm-hmm. Είναι δύσκολο να τα πάρεις από εκεί να τα πας αλλού. Σαφές είναι. Δεύτερον, θα γίνουν όπου είναι εκτός και μακριά από οικιστικούς ιστούς τα διάφορα κέντρα φιλοξενίας. Και δεν μπορούν να μεταφερθούν. Όπου είναι κοντά. Μάλιστα. Δεν μπορούν ακριβώς να πηγαίνουν τρεις ώρες και τρεις ώρες. Να μείνουμε, μάλλον, κύριε Υπουργέ, στα της εκπαίδευση, να το γενικεύσουμε τώρα το θέμα. Και όπου, και όπου είναι σε λογική απόσταση, έχουμε συνοηθεί με τη Διεθνή Οργάνωση Μετανάστευσης να μας δώσει 9 εκατομμύρια για τη μεταφορά των παιδιών. Η λογική ότι πρέπει. Η λογική ότι πρέπει τα χρήματα αυτά που έχουν δοθεί για ειδικό σκοπό, δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε εμείς, να τα δώσουμε για να νοικιάζουμε χώρους για να πηγαίνουν αλλού τα παιδιά, είναι μια λογική, επαναλαμβάνω, εκτός της δημοκρατικής νομιμότητας που έχουμε ως κράτος. Είστε σαφείς, κύριε Υπουργέ, το κλείνουμε. Τα χρήματα για αυτόν τον λόγο. Το κλείνουμε, λοιπόν, εδώ πάμε στα ευρύτερα εκπαιδευτικά.